Πάμε να δούμε, να αλλάξουμε λιγάκι θέμα και να πούμε την καλημέρα μας στον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, τον κύριο Αντώνη Αυγερινό. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή χρονιά να πούμε. Καλημέρα δεν είπαμε, κύριε Αυγερινέ. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή χρονιά και να είστε πάντα καλά που δεν ξεχνάτε τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Εκτιμούμε βαθύτατα την συνεχή παρακολούθηση που κάνετε στο έργο μας και την τακτική επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς δεν μας ξεχνάτε και δεν ξεχνάτε κυρίως τον κόσμο, κύριε Αυγερινέ, γιατί έτσι, το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού είναι τεράστιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα καλείστε το τελευταίο διάστημα αυτό που κάνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός πολλά χρόνια πριν από τον καιρό των πολέμων ακόμη να το κάνετε για ανθρώπους που έφυγαν από τα σπίτια τους, χάσαν τα σπίτια και τις οικογένειές τους, ξεκίνησαν να κάνουν ένα ταξίδι για να διεκδικήσουν το αυτονόητο, τη ζωή τους, μιλάμε για τους πρόσφυγες. Έχετε μπει σε μια διαδικασία να βοηθήσετε να επανενωθούν οικογένειες, να εντοπίσετε χαμένους ανθρώπους, ανθρώπους που δεν τα κατάφεραν και κάπου στην πορεία δυστυχώς έχασαν τη ζωή τους. Πείτε μας λίγα πράγματα γι' αυτό. Έχετε απόλυτο δίκαιο και πραγματικά αναφέρεστε σε ένα σημαντικότατο κομμάτι έργου που επιτελεί ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός χρόνια πολλά και για τα οποία άλλωστε αυτά χρόνια έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του ελληνικού λαού και όχι μόνο, και πρέπει βεβαίως συνεχώς να βελτιωνόμαστε και συνεχώς να γινόμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί. Πράγματι λοιπόν σε αυτή την προσφυγική μεταναστευτική κρίση από την πρώτη στιγμή ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με την ιδιαίτερη διεύθυνση που έχει για την παροχή υπηρεσιακών επανασύνδεσης οικογενειακών δεσμών και διαχείρισης, όπως το ονομάζουμε επίσης, ιατροδικαστικών θεμάτων, σοβαρό θέμα και αυτό, βοηθάει τα μέγιστα την πολιτεία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτό το οποίο κάνουμε με τη διεύθυνση αυτή αναζητήσεων που έχουμε είναι να παρακολουθούμε τα άτομα αυτά τα οποία έχουν χαθεί και αναζητούνται από οικεία τους πρόσωπα. Και βεβαίως, αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχετε ακούσει άλλωστε πάρα πολλές φορές, είναι η τύχη των ασυνόδευτων ανηλίκων παιδιών, για τα οποία ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δείχνει και θα δείχνει πάντα ιδιαίτερη ευαισθησία και με τις δομές που έχει ήδη σε λειτουργία και με αυτές που σύντομα θα δημιουργήσει, θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει ακόμα περισσότερα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά για να έχουν τη ζεστασιά, τη θαλπορή ανθρώπων που ξέρουν και πώς να τα περιποιούνται και πώς να τα συνομιλούν και πώς να τα τονώνουν το ηθικό. Να τα πάρουμε λίγο ένα-ένα για από να καταλάβουμε αρχή. Τι ακριβώς κάνετε. Ας πάρουμε καταρχήν το θέμα στο οποίο μετέχετε πολύ σημαντικά στην προσπάθεια επανασύνδεσης μελών της ίδιας οικογένειας. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Αυγερινέ? Κοιτάξτε, έχουμε όπως σας είπα μια τεχνογνωσία πάρα πολλών ετών. Υπάρχει ένα εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο σαφέστατα δεν ενεργεί μόνο του εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε την Κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών μας που εδρεύει στη Γενέβη και η οποία αυτή τράπεζα πληροφοριών του κεντρικού, ας το πω, οργανισμού, για να το καταλάβουν οι ακροατές σας, του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, είναι διασυνδεδεμένη με όλα τα κράτη-μέλη του παγκόσμιου αυτού κινήματος του Ερυθρού Σταυρού. Είμαι κατανοητός μέχρι εδώ? Άρα υπάρχει μια τεράστια δεξαμενή πληροφοριών. Ακριβώς. Και είστε τώρα, online βεβαίως, όλοι από ό,τι καταλαβαίνουμε. Βεβαίως. Γιατί όταν αναζητάς κάποιους αγνοούμενους, οι οποίοι δεν ξέρεις που βρίσκονται, μπορεί να βρίσκονται στην Νορβηγία, μπορεί να βρίσκονται στη Γαλλία, στην Ισπανία και οπουδήποτε αλλού παραδείγματος χάρη, εάν δεν έχεις αυτή την κεντρική διασύνδεση των ανθρώπων που χειρίζονται τις υποθέσεις όλων των κρατών, αντιλαμβάνεστε πόσα και πόσα έτη ίσως χρειαστείς για να μπορέσεις να βγάλεις άκρη. Άρα λοιπόν αυτή η δική μας υπεροχή, αυτή η δική μας, αν θέλετε, ιδιαιτερότητα που έχουμε με τη βοήθεια της Διεθνούς Ομοσπονδίας, μας δίνει το δικαίωμα, την δυνατότητα ας πω, να είμαστε όσο το δυνατόν γρηγορότεροι στην αποτελεσματική ταυτοποίηση και ανέβρεση αυτών των αναζητούμενων
ατόμων, καταλάβατε. Πέστε μας ένα παράδειγμα που το έχετε πρόσφατο, κύριε Αυγερινέ, από κάποια οικογένεια που βρήκε κάποιο μέλος της που το έψαχνε. Έχουμε πολλές πρόσφατες περιπτώσεις, πραγματικά πολλές πρόσφατες περιπτώσεις, οι οποίες βεβαίως και για μας είναι ιδιαίτερα, θα έλεγα, συγκινητικές. Πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, ο πατέρας, ο οποίος βρισκόταν ήδη στην Νορβηγία, τα παιδάκια βρισκόταν στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα τους, αναζητούσαμε τον πατέρα και τελικά ανεβρέθη με τη βοήθεια, όπως σας είπα, της κεντρικής μας τράπεζας. Αμέσως μπορέσαμε, επικοινωνήσαμε τηλεφωνικά μαζί του και δεν ξέρετε, δεν μπορείτε να αντιληφθείτε την μέγιστη χαρά, συγκίνηση, ένθεν εκείθεν και του πατρός και των παιδιών και της γυναικός εδώ, όταν μιλήσαν με τον πατέρα τους και ειλικρινά... Πόσο καιρό είχαν να τον δουν, πόσο καιρό τον ψάχνανε? Έχουν να τον δουν περίπου, είχαν να τον δουν περίπου 1,5 χρόνο τον άνθρωπο. Φαντάζομαι, κλαίγατε όλοι μαζί, κύριε Αυγερινέ. Ναι, ναι. Κλαίγατε, λέω, όλοι μαζί, φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτές οι σκηνές, ειλικρινά, πρέπει να αποτυπώνονται και όσο το δυνατόν, θα έλεγα, να μαγνητοσκοπούνται και να δίνονται στον κόσμο για να δει και να καταλάβει πραγματικά, όπως αναφέρατε και πριν, την ταλαιπωρία αυτών των ανθρώπων, την ψυχική τους πραγματικά, θα έλεγα, πτώση και ταλαιπωρία, γιατί δεν είναι η σωματική τόσο όσο είναι η ψυχική που τους έχει καταβάλει. Πείτε μας τώρα ένα άλλο κομμάτι το οποίο μας έχει απασχολήσει και εδώ δημοσιογραφικά πολύ σε σχέση με την τύχη των ανήλικων, με των παιδιών, την τύχη των παιδιών. Ναι, τι κάνετε με τα ανήλικα? Εδώ πρέπει να είμαι απόλυτα σωστός και ενημερωτικός απέναντί σας. Δεν παρακολουθούμε όλα τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Παρακολουθούμε ένα μέρος, διότι και η ελληνική πολιτεία με τις δικές της υπάρχουσες δομές και οι απαραίτητες υπηρεσίες έχει και αυτή ένα μεγάλο, αν θέλετε, μερίδιο της παρακολούθησης αυτών. Εμείς λοιπόν έχουμε περίπου αυτή τη στιγμή 242 αιτήσεις για αυτά τα παιδιά, τα ασυνόδευτα, εντάξει, τα οποία θέλουμε να υπολογίσουμε και να πούμε ότι είναι περίπου το 30%, προσέξτε, του συνόλου των αγνοωμένων παιδιών σε αυτή την προσφυγική μεταναστευτική κρίση. Αυτά λοιπόν είναι που εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε να βρουν τις οικογένειές τους, εντάξει. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Έχετε εντοπίσει κάποια άτομα μέχρι στιγμής από την έρευνα που κάνετε? Βεβαίως, έχουμε εντοπίσει. Βεβαίως δεν είναι τόσο ικανοποιητικός αυτός ο αριθμός. Σας είπα, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει εμείς να κάνουμε είναι να βρούμε περίπου 27 οικογένειες από αυτά τα παιδιά. Συνεχίζεται η προσπάθεια, όμως μια επίσης μεγάλη υπηρεσία την οποία προσφέρουμε στα παιδιά, προσέξτε, τα οποία είναι ασυνόδευτα ανήλικα, όμως έχουν επαφή με συγγενείς και γονείς. Δεν αναζητούνται δηλαδή, καταλαβαίνετε τι λέω. Στα παιδιά λοιπόν αυτά δίνουμε τη δυνατότητα από την πρώτη στιγμή της κρίσης, από την πρώτη στιγμή που είναι κοντά μας, να τους παρέχουμε την δυνατότητα της τηλεφωνικής επικοινωνίας επί καθημερινής βάσεως με μια τρίλεπτη διασύνδεση που καταλαβαίνετε ότι μπορεί και να επεκταθεί, ώστε να μιλούν είτε με τους συγγενείς είτε με τους γονείς τους και να τους δίνεται αυτή τουλάχιστον η ικανοποίηση ότι δεν είναι εγκαταλειμμένα. Ότι επικοινωνούν με τους δικούς τους ανθρώπους, πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω και παρακαλώ, είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι για τα δύο χρόνια που μιλάμε και έχουμε τα στοιχεία 15-16, έχουμε προσφέρει, είναι πολύ σημαντικό το νούμερο, πάνω από 12.500 τρίλεπτα τηλεφωνήματα, που όπως σας είπα δεν είναι τρίλεπτα, μπορεί να είναι και πεντάλεπτα και δεκάλεπτα, αλλά τέλος πάντων τα καθορίζουμε σαν τρίλεπτα. Και αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη αξία έχει αυτή η επικοινωνία για αυτά τα παιδιά. Τους δίνουμε κάρτες, τους δίνουμε τηλεφωνικές συσκευές, προκειμένου να έχουν και την δική τους προσωπική δυνατότητα να επικοινωνούν.
Έχουμε ειδικά σημεία φόρτωσης σε όλα τα κέντρα, όπου εμείς τουλάχιστον δραστηριοποιούμαστε φιλοξενίας, ειδικές συσκευές φόρτωσης των κινητών τηλεφώνων, και αυτό επίσης είναι μέγιστη εξυπηρέτηση. Εκτιμούμε ότι στα δύο αυτά χρόνια 2.500 παιδιά έχουν μιλήσει με τις οικογένειές τους, με τους συγγενείς τους. Εξαιρετικά σημαντικό. Ναι, μέσω του προγράμματος επικοινωνίας που έχουμε. Και κλείνοντας, πείτε μου και δύο λόγια για αυτό που είπατε, που δεν το κατάλαβα, σε ιατροδικαστικά θέματα που είπατε. Τα ιατροδικαστικά θέματα είναι επίσης σοβαρά, δηλαδή η ταυτοποίηση, καταρχάς η ορθή διαχείριση των νεκρών και στη συνέχεια βεβαίως η ταυτοποίηση των νεκρών. Απαιτείται, όπως αντιλαμβάνεστε, η συλλογή DNA. Το DNA μεταφέρεται στα εργαστήρια της αστυνομίας που έχουν την υψηλή τεχνογνωσία για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν αυτό το δείγμα DNA και να μπορέσουν μετά από το ανάλογο DNA, είτε συγγενών, είτε γονέων, είτε παιδιών, να μπορέσουμε να ταυτοποιήσουμε αυτούς τους νεκρούς. Όταν μιλάμε για νεκρούς, μιλάμε, κύριε Βγερινέ, για ανθρώπους από ναυάγια κυρίως. Ναι, στα δύο αυτά χρόνια, όπως αντιλαμβάνεστε και ήδη το έχουμε ξανασυζητήσει, υπάρχουν εκατοντάδες ανθρώπων, οι οποίοι είτε αγνοούνται, είτε τέλος πάντων έχουν ήδη ανασυρθεί νεκροί από αυτά τα ναυάγια, καταλάβατε. Παραδείγματος χάρη, αναζητούμε 326 ανθρώπους που σχετίζονται με ναυάγια. Τους οποίους δεν τους έχετε. Μπορεί ο αριθμός, ναι, ο επίσημος να είναι μεγαλύτερος. Ναι. Αλλά λέω και πάλι αυτό το οποίο κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι η ιατροδικαστική διαχείριση απαιτεί και εδώ ειδική γνώση, γιατί δεν είναι εύκολη η μεταφορά αυτών των ανθρώπων. Όπως σας είπα, το DNA το οποίο θα εξεταστεί πρέπει να είναι απόλυτα πετυχημένη η ανάλυση του και τα στοιχεία τα οποία θα δοθούν. Και βεβαίως μετά η μεταφορά των νεκρών, η επικοινωνία με τους συγγενείς κλπ. Ακόμα. Να ρωτήσω κάτι. Είναι μακάβριο, ναι, αλλά έτσι φαντάζομαι. Ναι, ναι. Είναι μακάβρια υπόθεση, αλλά η οικογένεια είναι μια ανακούφιση να ξέρει ότι έστω ο άνθρωπός της δεν τα κατάφερε, ακριβώς, αλλά μπόρεσε να τον κυδέψει, μπόρεσε να τον θάψει με τα έθιμα του καθενός, σύμφωνα με τα έθιμα του καθενός. Βεβαίως, και είναι ιδιαίτερα, σας λέω, σημαντική η αποστολή μας αυτή. Να μην σας πω ότι ακόμα και kit μοιράζουμε, τα οποία βοηθούν στην άμεση λήψη DNA στη μεταφορά τους, ασφαλώς και απόλυτα επιστημονικά ορθώς. Μέχρι και σάκους περισυλλογής νεκρών διαθέτουμε για να βοηθήσουμε, όπως σας είπα, πάντοι ο τρόπος. Τι γίνεται με αυτούς που δεν τους αναζητά κανείς, κύριε Αυγερινέ? Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι μένουν στους αζήτητους. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι με αυτούς απολύτως, καταλάβατε. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις τέτοιες που δεν, δυστυχώς, υπάρχει κάποιος να τους αναζητήσει και δεν μπορούμε και εμείς να βρούμε δυνατότητα αναζήτησης, ανέβρεσης συγγενών. Μάλιστα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς. Είναι λίγες μένα, αλλά ένα 5% τουλάχιστον είναι σε αυτές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Εξαιρετικά και εμείς σημαντική. Ευχαριστούμε, αλλά θέλω να σημειώσω, ναι, ναι, που μου δίνετε την ευκαιρία και την ευγενή καλοσύνη που έχετε, να τονίσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βεβαίως δεν ξεχνά ποτέ τις αυξανόμενες κοινωνικές απαιτήσεις, ανάγκες των ευάλωτων ελληνικών πληθυσμιακών ομάδων, και έχει ηθική υποχρέωση πρώτη στο καθήκον να αναπροσαρμόσει τους στόχους, τους σκοπούς του και να αναλάβει πλέον, και το κάνουμε ήδη, στοχευμένες δράσεις που να αποδεικνύουν για τον ελληνικό, πάντα λέω, πληθυσμό, ότι ο Ερυθρός Σταυρός έχει πλέον ένα σύγχρονο, αλληλέγγυο και κοινωνικό προφίλ. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και σας ευχαριστούμε θερμά που μας βοηθάτε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, κύριε Βγερινέ. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ήταν ο πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έχουν αναλάβει τα τελευταία δύο χρόνια, όπως καταλάβατε, μια καινούρια πρωτοβουλία να φέρουν. Δουλειά που την ξέρουν, την κάνουν από παλιά. Απλά αναπροσαρμόστηκαν με τις τωρινές ανάγκες σε σχέση με τους πρόσφυγες, η επανασύνδεση των οικογενειών, η επικοινωνία των ασυνόδευτων παιδιών, τα ανήλικα με τις οικογένειές τους και η προσπάθεια να εντοπιστούν οι οικογένειές τους. Και βέβαια τη μακάβρια δουλειά για τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους, που πνίγηκαν, γιατί κυρίως από ναυάγια, όπως μας είπε ο κύριος Αυγερινός. Να πιστοποιήσουν μέσω DNA, να ταυτοποιήσουν ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, να μπορέσουν να τους εντοπίσουν οι συγγενείς τους. Δυστυχώς υπάρχουν και κάποιοι που δεν τους αναζητά κανείς.